Χαίρετε φίλες και φίλοι από την All Stars Arena του ΟΑΚΑ, 5η 11 Νοεμβρίου, η ώρα λίγο μετά τις 10.30. Πέμπτη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο της Master League, του New York Fix. Υποδέχονται τους Basket Maniacs, 2-2 το ρεκόρ των Fix, 2-3 το ρεκόρ των Maniacs. Στην πραγματικότητα όμως αμφότερες οι ομάδες ψάχνουν την πρώτη τους νίκη, αφού οι νίκες που έχουν είναι λόγω της αποχώρησης των Smokinaces από τον όμιλο. Πρώτη κατοχή για τους Maniacs. Άστοχο το τρίποντο από το νούμερο 9. Θα δούμε σιγά σιγά και τις πεντάδες των δύο ομάδων. Φίξ τώρα έχουν την κατοχή. Βλέποντας και πήρε την μπάλα ο Παναγόπουλος. Καλπακίδης και τώρα η μπάλα ξανά στον Παναγόπουλο. Καλάθι με τη βοήθεια του ταμπλό. Ωραία συνεργασία, πρώτο καλάθι στο μάτς. Ο κύριος Παναγόπουλου. David Negrin για τρεις από μακριά βρίσκει σίδερο στην πρώτη του προσπάθεια. Επιθετικό rebound, Καλαμιώτης τώρα. Δενής. Στην αδύνατη πλευρά, εκείνο Δημητριάδη στα 4 δευτερόλεπτα θα αστοχίσει από μακριά. Ο Νεγκρίν με το 1, ο Καλαμιώτης με το 7, με το 33 ο Νούκας, με το 9 ο Μπενής και με το 10 ο Δημητριάδης. Αυτή είναι η πεντάδα των Basket Maniacs. Καλπακίδης, βούτυρο στο ψωμί του να φαντά σούτ, αλλά από εκεί πήρε ο Καλαμιώτης. Νεγκρίν στον Μπενί και από εκεί στον λάθος, να κλέψουν οι Φίξ. Παύλου στον Καλπακίδη, με υπομονή τώρα οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Και γίνεται το λάθος, έκλεψε ο Δημητριάδης. Μπενής, Δημητριάδης, Καλαμιώτης απέναντι σε δύο φιλοξενούμενους, θα βρει τον τρόπο να σκοράρει. Ωραία επίθεση για τους Basket Maniacs που θέλουν να έχουν ξεκινήσει λίγο καλύτερα. Παύλου. Καλπακίδης, η μπαλά φτάνει στον Ζορμπά τώρα. Ζορμπάς με τον Καλαμιώτη. Ωραία θα γυρίσει με τη ριφέρς και θα κερδίσει το φάουλ. Λοιπόν ο Καλπακίδης με το 30. Ο Ζορμπάς με το 34. Με το 14 είναι ο Αθανασόπουλος. Με το 13 είναι ο Παύλου. Ενώ αστοχή στην πρώτη βολή ο Ζορμπάς. Κάνει και τη δεύτερη. Ο πέμπτος παίκτης είναι με το νούμερο 12 ο Παναγόπουλος. Δημητριάδης, ωραία έξυπνη άμυνα. Αλλά δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο για τους Φίξ. David Negrin. Πάρα λίγο το λάθος, κρατά ο Καλαμιώτης και σουτάρει στα 5 δευτερόλεπτα. Η μπάλα όμως δεν του κάνει το χατήρι. Σαν να το μηχανής θεός με θετικό rebound και καλάθι. Ο Μπενής, το νούμερο 9. Παύλου Ζορμπάς. Τρίποντο από τον Παναγόπουλο στο σίδερο. Ενώ κέρδισε φάουλο ο Δημητριάδης. Λούκας, Δενής, για τρεις, στο σίδερο, ψηλά ο Ζορμπάς. Μπράβο!
τεχνική κατοχή. Χτύπησε το πρώτο τετράλεπτο. Θα κάνει λάθος ο Νεγκρίν, έκλεισε ο Καλπακίδης. Παναγόπουλος στην αδύνατη πλευρά, Παύλου. Και να περάσει τα πόδια και τα καταφέρνει. Η κατοχή για τους Maniacs. Παύλου. Καλπακίδης βγήκε από τα σκριν. Σουτάρια για τρεις. Ο Ζορμπάς κατά το καλάθι σκοράρει. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά το μάτς. Πέντε και 30 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Καλαμιώτης κόβει ο Νούκας. Κατάλαβε και έκλεψε ο Παύλου με τη βοήθεια του Ζορμπά. Σκαστή πάσα, αλλά βήματα του Παναγόπουλου. Στην αδύνατη πλευρά ο Καλπακίδης. Μπάλα πάει στον Παύλου. Εκείνος εκτελεί από μακριά. Rebound του Νεγκρίν. Ακρινή πάσα στον Μπενί. Σπουδαίο καλάθι. Σπουδαία πάσα από τον Νεγκρίν. Παύλου. Pick and pop. Ζορμπάς για τρεις, αστοχή. Νέα κατοχή για τους μανιακούς. Μπενίς. Μένει και τους συμπαίκτες του Καλαμιώτης. Δίστασε προς στιγμή, αλλά δικαιώνεται για αυτό το σουτ τριών πόντων. Παύλου κάνει το σύστημα. Παναγόπουλος. Πάσα για τον Ζορμπά, δεν είναι καλή, αλλά εκείνος θα κρατήσει την κατοχή. Σουτάρε και για δύο, έκανε airball. Μάζεψε ο Νούκας. Και τώρα είναι Green. Λάθος πάσα, κλέψιμο του Παύλου. Αντεφιάστονα τώρα. Παύλου μένει και στον αέρα. Καλή άμυνα του Νούκα που μαζεύει και το rebound. Διορθώνει την κατάσταση. Καλπακίδης. Με το δεξί. Ωραία ποιοτική προσπάθεια. Και καλάθι από τον Αθανασόπουλο. Time out. Με επιστροφή στην All Stars Arena. Τρία λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. 6-9 προηγούνται. Basket Maniacs. Έχουμε και την κατοχή με τον Νεγκρίν να κατεβάζει. Αμυναζώνης 2-3 βλέπουμε από τους Φίξ. Επιθετικό rebound του Καλαμιώτη και καλάθι. 6-11. Κουτούζος, ο οποίος πήγε για πρώτη φορά στο παρκέ. Ίσως ο ποιοτικότερος των Φίξ. Λατανίτης για τον Ρίκη, γύρισε η μπάλα, Παναγόπουλος για τρεις. Επιθετικό το rebound, ναι. Από τον Αθανασόπουλο που δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Μαζέψε ο Σασάς. Και παρέμεινε το 6-11. Τριάδης, Μπενής. Μπάλα στο Βουτσάιντ, εκείνο είναι Γκριν που ευστοχίσε στο τριών πόντων, ανοίγει λογαριασμό. 6-14. Αγγέλης Κουτούζος. Λατανίτης. Ρίκη.
Διατρίσε από μακριά, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Κύριο Καλαμιώτη στο rebound. Νεγκρίν. Μπενής, ξανά στο Νεγκρίν, τον άφησαν μόνο του. Δεν θα του τιμωρήσει αυτή τη φορά. Ψηλά ο Κουτούζιος. 90 δεύτερα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Καστή πάσα του Κουτούζι, μπάλα βρίσκει σε πόδι. Νομίζω πως ναι. Στην επαναφορά αλλά δεν θα φτάσει στον Αθανασόπουλο. Έκλεψε ο Νεγκρίν, τρέφηκε το γήπεδο. Νεγκρίν, μεγάλο καλάθι στον εφηδιασμό. Παλκαρίσκια προσπάθεια από τον Ντέιβιντ Νεγκρίν. Η διαφορά έχω την εντύπωση ότι είναι διψήφια, 6-16. Από εδώ που είμαι δεν έχω επαφή με τον φωτεινό πίνακα. Καλή άμυνα και κλέψιμο για τους Basket Maniacs που έχουν ξεκινήσει πολύ καλά το μάτς, αλλά εδώ ο Δημητριάδης θα χάθει ένα καλάθι που δεν μας έχει συνηθίσει. Ωραία συνεργασία, ασίς του Παναγόπουλου, καλάθι του Αθανασόπουλου. Βρήκαν τον τρόπο να ξεκολλήσουν από τους 6 πόντους οι Φίξ. Και τώρα Μπενής. Νεγκρή, είναι εξαιρετική πάσα για τον Δημητριάδη. 8-18. Όλα τα δευτερόλεπτα που απομένουν είναι για την ομάδα του Βαγγέλη Κουτούζου, ο οποίος έχει και την μπάλα. Από την αντίθετη πλευρά του screen θα πάει. Ως μη γενόμενη φάση στη συνέχεια και το καλάθι που έβαλε, το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά. 8,6. Πανέφερε ο Ρίκη για τον Πλατανίτη. Η μπάλα εκτός από τα χέρια του Δημητριάδη. 4,5. Να δούμε ποιος θα πάρει τελευταίο σουτ. Κουτούζος για 3. Στο σίδερο πήρε ο Αθανασόπουλος. Κακό τελείωμα, λήξη πρώτης περιόδου. Δεύτερο δεκάλεπτο στο ΆΚΑ. Πρώτη κατοχή για τους New York Fix. Ζορμπάς αφήνει στον Κουτούζο. Οι υπόλοιποι τρεις είναι ο Σάββας ο Κουράσης, ο Κυριάκος ο Πλατανίτης και ο Τάσος ο Καλπακίδης. Θα πάρει τώρα και την μπάλα. Καλπακίδης σε βίντεο από screen. Ρίκη από μακριά. Δεύτερο άστοχο. Ένα ακόμα rebound του Δημητριάδη. Έχουν ξεκινήσει πολύ καλά το μάτσι. Maniacs προηγούνται με 10 πόντους. 8-18. Αλλά στην αδύνατη πλευρά για τον Μπενί. Εξάστου ξαναδίνει την μπάλα. Νεγκρίν, Καλαμιώτης για 2. Το rebound από τον Σάβαν. Ζερμπάς επιτίθεται στο close out. Σκρίγμα για φάουλ. Εκεί βρέθηκε ανάμεσα από 3 παίκτες. Δημητριάδης το χρεώθηκε. Μέσα η πρώτη. 9-18. Μέσα και η δεύτερη του Ζορμπά. 10-18. Ο Δημητριάδης ψάχνει και βρίσκει τον Καλαμιώτη. Υπάρχει μισμάτς με τον Ρίκη. Μπάλα στη weak side για τον Μπενί τώρα. 7 δεύτερα ακόμα. Καλαμιώτης ασάς. Σαν να εκτελεί βολές θα αστοχίσει. Ζορμπά στο rebound. Θέλει να τρέξουν οι Φίξ. Ζορμπάς. Λάθος πασά. Γρήγορο πως παιχνίδι για τους Maniacs, δεν μπόρεσε ο
ο Καλαμιώτης να νικήσει τον Κουράση. Κούζο στην άλλη πλευρά με ωραία σταυρωτή θα περάσει, κλείστηκε, βρήκε στήριγμα. Έξτρα πάσα. Και τώρα Κουτούζος στα 10 δεύτερα σκριν του Πλατανίτη, αλλαγή στο μαρκάρισμα. Ζορμπάς από τον αριστερό διάδρομο, πάτησε ωραία. Πήρε τα βήματα και κέρδισε το φάουλ. Ο ιδιαίτερα αθλητικός παίκτης των Φίξ. Έντεκα 18 αν δεν κάνω λάθος. Στο η δεύτερη. Πάνω του Μπενί. Με Γκριν. Καλαμιώτης δεν θα ευστοχίσει. Έβγαλε την άμυνα από Τούσος. Καλπακίδης. Σκαστή πάσα για τον Ρίκη. Δεν είναι καλή. Με Γκριν. Πάνω του Καλπακίδη. Κλέβει εύκολα ο Ζορμπάς, 2-1-2-2. Ο Καλπακίδης θα στοιχίσει τον εφοδιασμό, ο Μπενής θα μαζέψει. Ο Καλαμιώτης, Φερνίδης δυσκό στο μάτς, το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Κάτι σαν high low εκεί και καλάθι από τον Μπενή, ασίστ του Καλαμιώτη. Πρέπει να είναι το σκορ, θα το δούμε σε λίγο. Κουτούζος πήρε το σκριν του Πλατανίτη. Ζορμπάς για τρεις από μακριά, δεν είναι καλό. Ο Πλατανίτης όμως είναι στο κατάλληλο σημείο και μετά το δικό του επιθετικό rebound θα σκοράρει. Με Γκριν. Δευτερόλεπτα ακόμα, Μπενίς εκτός ισορροπίας, rebound του Πλατανίτη. Κουτούζος. Πλατανίτης. Ο Ζορμπάς θέλει να παίξει κοντά στο καλάθι. Μετά από μια περιπέτεια θα δώσει τον Κουτούζο. Ο Καλπακίδης για τρεις. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει στα αυτιά του, πως εδώ ο Τάσος. Έπειτα από τρίπλα, ίσως να βιάσει και εδώ. Ήταν στο τελευταίο εξάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κουτούζος στον εφενδιασμό θα αθριωθεί με βήματα. Νέο time out. Δεκατρία-είκοσι το σκορ μπροστά πάντα η Maniacs στο ξεκίνημα. Λούκας Καλαμιώτης, Νεγκρίν, Τασάς και Μπενής. Η πεντάδα για τους Maniacs, δίπλωσε την άμυνα ο Κουτούζος και κατάφερε να κλέψουν οι Φίξ. Καλπακίδης. Άρα λίγο να γίνει το λάθος. Κουτούζος. Κουτούζος, Καλπακίδης, Παναγόπουλος, Πλατανίτης και Ζορμπάς. Κέζον Πλατανίτης θα χρειωθεί με παρέμβαση 3 δευτερολέπτων. Παραμένει το 13-20. Τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Μπενής στον Νούκα. Καλαμιώτης. Λάθος πάσα. Κουτούζος στον Ζορμπά, εκείνος δοκιμάζει για τρεις από την περιφέρεια, ψηλά ο Νούκας. Μαζί από το rebound, χειροκροτήματα του Παύλου από τον Πάγκο. Με Γκριν
για δύο επίτα από τρίπλα, τα έχει αυτά τα σούτ, όμως εδώ θα στεφτήσει. Κουτούζος Παναγόπουλος, κόβει ο Ζορμπάς, του δίνει την μπάλα ο Παναγόπουλος και οι δυο τους θα συνεργαστούν άψογα για το 15-20. Μαυγητή Αθανασόπουλος στα νέα πρόσωπα στην πεντάδα των Νέων Υορκέζων. Στον πάγκο Ζορμπάς και ο Πλατανίτης. Καλαμιώτης, ωραία, θα βρει τον Σασά και αυτό τώρα να συγκρατήσει Παύλο από τον κεντρικό διάδρομο. Κουτούζος, Παναγόπουλος για δύο, δεν ήταν καλή προσπάθεια. Rebound του Καλαμιώτη. Έχουν να σκοράρουν κάνα δύο λεπτά οι Maniacs. Θετικό το rebound του Σασά μετά το άστοπο τρίποδο του Νεγκρίν. Καλαμιώτης θέλει να παίξει με υπομονή απέναντι στον Παύλου, έχει μισμάτς και θα το εκμεταλλευτεί, ίσως όχι με τον πιο ορθολογικό τρόπο, αλλά με μια πολύ ωραία fade away κίνηση θα συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. 15-22. Παύλου σκαστή πάσα, κλέβει ο Νεγκρίν και φάουλ του Παύλου. Σπουδαία άμυνα του Νεγκρίν. Μπαίνει στον πάγκο στη θέση του Δημητριάδης. Ασόπουλο, τσάμπερ θα πει εκεί και η κατοχή είναι για τους Maniacs. Στο σύν 7 αν δεν κάνω λάθος, οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Νεγκρίν, Καλαμιώτης για δύο, στο σίδερο. Μπάλα εκτός από τα χέρια του Νούκα. Ο Νεγκρίν που προέρχεται από σπουδαία εμφάνιση στην περασμένη αγωνιστική με 21 πόντους, 7 rebound και 3 assist. Για τους Fix. Θα πούμε σε λίγο, ο Παύλου αστόχησε στους 2 πόντων. Τελευταίο δίλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Καλαμιώτης τον Σασά για να ξαναπάρει και να εκτελέσει για τρεις. Είναι καλό το σουτ και μπαίνει. Μπροστά στο υψωμένο χέρι του Κουτούζου. Μεγάλο καλάθι του Καλαμιώτη. Κουτούζος θέλει να απαντήσει. Τον άφησαν μόνο του, δεν θα τους τιμωρήσει. Ριμπάουντ του Σασά. Φάουλ του Κουτούζου. Καλό μάτς από τον Βασίλη Καλαμιώτη μέχρι στιγμής. Ενώ ο Πλατανίτης θα περάσει το μάτς. Yeah.
Στον Κουπακίδη, Πλατανίτη στην αδύνατη πλευρά, ωραίο γύρισμα. Παναγόπουλος στον Αθανασόπουλο. Πολύ ωραία επίθεση από τους Φίξ. Θα κερδίσουν φάουλ και θα εκτελέσουν βολές. Είναι 26 προηγούνται οι Basket Maniacs. Ενώ αστέχει την πρώτη ο Αθανασόπουλος. Έξω τη δεύτερη, το ριμπάνω από τον ίδιο όμως. Λατανίτης, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Λατανίτης, δεν ξέρω αν έχει δει το χρονόμετρο. Καλπακίδης στη λήξη, από μακριά θα αστοχίσει. Νέο σχετικό rebound, Λατανίτης. Στην 11, Basket Maniacs. Καλαμιώτης θέλει να πασάρει για τον Νούκα. Και φάουλ του Πλατανίτη. Καλαμιώτη. Στο σίδερο η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Παναγόπουλος. Καλπακίδης, Πλατανίτης. Συνεχόμενες προσποιήσεις και άστοχη προσπάθεια. Yes. 16,4 για το φινάλε του ημιχρόνου. Με Γκριν περάσει το κέντρο. Όχι, βήματα. Δίπλος ανοίγει την άμυνα Καλπακίδης και Παύλου. Εξασφάλισαν την τελευταία κατοχή για την ομάδα τους. Παύλου. Λατανίτης περνάει, αστοχή, θα μαζέψει ο ίδιος και θα αστοχίσει στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο και πάλι μαζί. Δεύτερο ημίχρονο στην All Stars Arena. Πρώτη κατοχή για τους Basket Maniacs. Για τους Fix διοδόμου. Τζορμπάς. Φτιάξε τον Πλατανίτη. Έκλειψε προς στιγμήν ο Δημητριάδης. Ρίκη από τη γωνία. Στο σίδερο και στα χέρια του Νεγκρίν. Ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο οι Basket Maniacs. Πιο αποτελεσματική. Νούκας. Το Σοροπίας θα αστοχίσει. Ο Παύλ θα μαζέψει. Γρήγορη πάσα για τον Ζορμπά. Και κατευθύνω και πάλι για τους Maniacs. Θυμίζω στο 2-2. Οι Φίξ στο 2-3 είναι οι Μανιάτς. Με Γκριν από μακριά θα αστοχίσει. Το επιθετικό rebound από τον Μπενί. Και ο Καλαμιώτης μακριά. Παύλου. Ζερμπάς για τρεις, είναι καλό το σουτ. Εξφάνηκε τουλάχιστον.
Γεωργιάδης. Λούκας, ξανά το Δημητριάδη, εκείνος προσποιείται και περνά τον κεντρικό διάδρομο. Χρεώνεται με βήματα. Παύλου δίνει το σύστημα. Ωραία, και μαρκαρίζεται και παίρνει την μπάλα. Πλατανίτης. Ζορμπάς τώρα. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Πλατανίτης στη λήξη του χρόνου επίθεση με το αριστερό. Αστοχή. Εύκολο rebound για τον Δημητριάδη, ο οποίος μαζέψει μπόλικα. Καλαμιώτης. Απέναντι στον Ζορμπά. Δεν θα έχει εύκολο έργο. Παύλου. Ρίκη για το πρώτο δικό του. Ούτε τώρα, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Εδώ στα αυγιά, τυχώς αυτή η μπάλα πήγε και βγήκε. Αρκετά χαμηλό το ποσοστό. Πίσω από 6.75 και για τις δύο ομάδες. Ζορμπάς, πάτησε γερά. Ζητά διαφορετικό ο πάντος των Φίξ. Και ο Κουτούζος αντικαθιστά τον Παύλου. Τον David Negrin από τα 7 μέτρα πίσω από το screen σηκώθηκε και εκτόξε για 3. Κουτούζος ζητά ο Θανασόπουλος και παίρνει. Πλατανίτης τώρα κατά το καλάθι προσποιείται, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο ρεφ. Negrin στον Μπαινί για να ξαναπάρει και να εκτελέσει για 2, αυτή τη φορά δεν ευτυχεί. Κουτούζος. Καλή άμυνα του Νεγκρίν. Ο οποίος χρεώνεται φάουλ. Έξι δεύτερα ακόμα για τους Maniacs. Νεγκρίνα τον αριστερό διάδρομο, δεν ευστοχεί. Κουτούζος. Γρήγορα θέλει να επιτεθούν οι Φίξ. Κουτούζος στον Ζορμπά. Φαλτού Καλαμιώτη. Κερδίζει φάουλ. Και 2 βολές.
Καλαμιώτης για δύο. Ψηλά ο Θανασόπουλος. Κουράσεις. Ωραία πάσα στον Ζορμπά. Μου στέλνει να γυρίσει και στην baseline. Καλπακίδης, έξτρα πάσα. Κουράσεις για τρεις. Αστοχή. Σασά στο high-low. Ο Καλαμιώτης εκεί θα κερδίσει φάουλ από τον Ζορμπά. Δεκαοκτώ-30 είναι το σκορ. Στο συν 12 η Maniacs. Και η δεύτερη έχει χάσει αρκετές. Ο Καλαμιώτης παραμένει το 18-30. Κουτούζος. Φίξ περιμένουν πολλά από αυτόν. Ζορμπάς στον Ρίκη για να σπάσει το ρόδι. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει ξανά. Ο Ρίκη δεν το πιστεύει. Εκεί ο Ζορμπάς θα τρέξει και θα βγάλει την μπάλα εκτός. Κατοχή παραμένει για τους Maniacs. Περνεί στην επαναφορά. Σε μαρκαρίστηκε και πήρε ο Καλαμιώτης. Στην αδύνατη πλευρά είναι ο Δημητριάδης που σέκριδε και σουτάρει για δύο. Μαζί του Πλατανίτης. Κουράσεις. Κουτούζος. Έχουν φύγει αξίδι στο Φίξ. Φάλι του Σασά πάνω στον Κουτούζο. Πλατανίτης. Καλπακίδης για τρεις από μακριά. Το βάζει. Καλάθι ψυχολογίας για τους Φίξ που βρίσκουν σκόρ από μακριά επίτα από πολύ πολύ ώρα. 21-30. Νεγκρίν για την απάντηση. Τρίποντο που κόβει την ψυχολογία των Φίξ. 21-33. Ρίκη. Παίρνει το σκριν, θέλει να πάει κοντά στο καλάθι. Κλέβει όμως ο Νεγκρίν. Νεγκρίν δεν μπορεί να σκοράρει τον εφοδιασμό. Καλπακίδης. Κουτούζος. Καλπακίδης, νέο τρίποντο. Άστοχο αυτή τη φορά, ψηλά ο Σασάς. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Οι Maniacs ελέγχουν την κατάσταση.
Καλαμιώτης με το δεξί, δεν βρίσκει στόχο. Σασάς δέχεται το στόπ του Πλατανίτη. Ωραία αμυντική προσπάθεια. Ενώ είναι η ώρα του Παναγόπουλου και του Παύλου να αντικαταστήσουν τον Κουράση και τον Κουτούζο. Νεγκρίν χωρίς ισορροπία κάνει έρπολ. Ξανά στον Παύλου, εκείνος εκτελεί για τρεις, η μπάλα όμως κολλά μεταξύ Τεμπλό και Στεφάνης. Με 95 δεύτερα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Κατοχή για τους Maniacs, έχουν μείνει ψηλά ο Παύλου με τον Καλπακίδη να πιέσουν. Όλα αυτά είναι στο Νεγκρίν, εκείνος θα περάσει το κέντρο. Ζητά σκριν και θα το πάρει τον Καλαμιώτη. Σασάς, Μπενίς. Μπενίς, μεγάλη άμυνα του Αθανασόπουλου. Τον σταμάτησε νόμιμα. Σόπουλος, Κουτούζος, για δύο, δεν είναι καλό το σουτ. Μητριάδης. Βήματα του Νεγκρίν. Πλατανίτης, καλή άμυνα του Καλαμιώτη. Γκριν. Γκριν για τρεις. Κι άλλο τρίποντο από τον David Νεγκρίν. Maniacs. Κρατούν το προβάδισμα ασφαλείας. Κουτούζος. Ο Καλπακίδης για το δεύτερο δικό του, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. 7 δευτερόλεπτα τώρα. Καλαμιώτης, να δούμε και θα πάρει το τελευταίο σουτ. Νεγκρίν για 3. Αστόχησε, λήξη τρίτης περίοδου. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στην All Stars Arena, 23-36. Προηγούνται οι Basket Maniacs. Διαφορά 13 πόντων χωρίς λοιπόν τις δύο ομάδες. Ο Παύλου έπειτα από screen και τρίπλα θα στοχίσει για 2. Μάζεψε ο Μπενίς. Μπενίς, Λούκας, Νεγκρίν, Καλαμιώτης και Δημητριάδης που χρεώνεται με βήματα. Παύλου, Καλπακίδης, Παναγόπουλος, Πλατανίτης και Αθανασόπουλος. Η πεντάδα στον φίξα στο Χίο Παύλου. Ενώ έχει μείνει αρκετή ώρα στον πάγκο ο Ζορμπάς, δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Νεγκρίν. Καλαμιώτης. Βήματα από τον Δημητριάδη που τα βάζει με τον εαυτό του. Παύλου δίνει το σύστημα, Καλπακίδης θα βγει από σκριν επιλογής. Καλπακίδης, ωραία η έμπνευσή του. Κατοχή παραμένει για τους Φίξ. Παύλου στην επαναφορά. Καλπακίδης για 3. Μπαίνει στο καλάθι. Ο Καλπακίδης μειώνει τη διαφορά στους 10, 26-36. Καλαμιώτης.
Άρα λίγο να γίνει το λάθος. Καλαμιώτης με τον Πλατανίτη. Σουτιά 2. Δεν μπόρεσε να εστοχίσει. Και τώρα Παύλου. Παγόπουλος στον Αθανασόπουλο, εκείνος με το αριστερό. Μάχη για την κατοχή, πήρε ο Δημητριάδης. 8 λεπτά για το φινάλε, διαφορά στους 10. Νεγκρίν, κάνει σπουδαίο μάτς. Μπενίς. Δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Καλπακίδης. Καλπακίδης για 3. Αστοχή ο Πλατανίτης. Βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο, αλλά δεν πρόλαβε να σκοράρει. Νεγκρίν. Ηρεμεί το ρυθμό. Λούκας θέλει να δώσει στον Καλαμιώτη, υπάρχει φάουλ του Πλατανίτη. Time out. Εδώ είμαστε, 7 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. 26-36 παραμένει το σκορ. Νούκας Καλαμιώτης, Δημητριάδης, Μπενής και Νεγκρίν για τους Μάνιαξ, επίθεση 14 δευτερολέπτων. Νούκας να πάει κοντά στο καλάθι, άμυνα με φάουλ από τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, Παύλου, Καλπακίδης, ο Παναγόπουλος και ο Ζορμπάς για τους Φίξ. Μάνιαξ που δείχνουν να ελέγχουν την κατάσταση. Ωστόσο στα τελευταία λεπτά οι Φίξ έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους. Έξω η πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Σύστημα choice για τον Καλπακίδη. Τρεις από μακριά. Μανιέρ μπολ. Παναγόπουλος για 2 από το high post. Θα μαζέψει το Καλαμιώτης. Παραμένει το συν 10 και όσο διαφορά είναι την ψήφια, πράγματα απλοποιούνται για τους Maniacs που σιγά σιγά θα αρχίζουν να παίζουν και με το ρολόι. Μπενής για 3. Αστοχή από μακριά, νέα ευκαιρία για να μειώσουν οι Φίξ. Πάμε στον Παναγόπουλο. Ζητά και παίρνει ο Αθανασόπουλος, αλλά δεν συγκρατεί την μπάλα. Προσπαθώ φωνάζει ο Κουράσης για να πιέσουν οι Φίξ. Αλλαγή, μπαίνει ο Κουτούζος στη θέση του Αθανασόπουλου, χαμηλώνει το σχήμα τώρα οι Φίξ για να πιέσουν στην άμυνα. Νεγκρίν περνάει το κέντρο, προσπάθεια για παγίδα. Ο Νεγκρίν δεν θα βρει τη λύση. Βγάζει εκτός ο Κουτούζος, λέει ο ρέφερι. Ο Κουτούζος δεν το πιστεύει. Νούκας επαναφέρει, Νεγκρίν. Δημητριάδης. Φάουλ του Κουτούζου. Δημητριάδης.
4 δευτερόλεπτα στην επίθεση των Maniacs με Green. Στην επιλογή με Green υποπίεση θα αστοχίσει μαζί του Παναγόπουλος. Αυτά στον Ζερμπά. Στον Κουτούζο Παύλου. Κουτούζος για 3 στο σίδερο. Το rebound από ποιον? Μάχη εκεί, τζάμπολ και κατευθείαν για τους Maniacs. Βλέπουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Καλαμιώτης με Green. Μπενής από μακριά θέλει να σφραγίσει την νίκη των Maniacs και βάζει ένα μεγάλο τρίποντο που στέλνει τη διαφορά στους 13 πόντους. Τώρα καλούνται να δούμε άμεσα την απάντηση η Fix Παύλου. Παναγόπουλος αστοχή από την περιφέρεια. Το rebound θα το μαζέψει ο Νούκας. Μπενής χωρίς να βιάζεται. Δημητριάδης κατά το καλάθι. Αυτό το ανάποδο lay-up. Παύλου Παναγόπουλος. Τρία η Maniacs. Μπενής. Το μπλοκ του Ζορμπά εντυπωσιακό. Ο Παύλου θέλει να τρέξει στον εμβολιασμό. Έχουν γυρίσει όμως οι Maniacs. Ο Καλπαχίδης μέσα, ο Αθανασόπουλος. Ενώ στην άλλη πλευρά ο Νούκας πάει στον πάγκο για να μπει στη θέση του Σασάς. Ο Ρίκη θα ξαναμπεί στο μάτς. Ζερμπάς. Παναγόπουλος θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ο Ζερμπάς επιμένει κατά το καλάθι. Σουτάρει και για 3. Το βάλε. Μέχρι στις 10 τελευταίο τρίλεπτο. Για να δούμε Δημητριάδη. Βλέπει ο Ρίκη με Green. Δεν θα βάλει το καλάθι. Επιμένει. Ούτε σε δεύτερο χρόνο. Παναγόπουλος. Παναγόπουλος θέλει να τρέξει. Ζορφάς. Προστόπατο τον Καλαμιώτη. Κύριε διακοπή. Τραυματισμό πρέπει να έχει ο Παναγόπουλος που πήγε στον πάγκο να αρχίσουμε να είναι όλα καλά. Πήγε στη θέση του ο Καλπαχίδης. Διαφορά στους 10, κουτίζω στο Παναφέρι. Ρίκη Καλπαχίδης για 3. Μεγάλο καλάθι με το που μπήκε στο μάτς, δίνει τη λύση. Διαφορά πέφτει στους 7 σε μονοψήφια τιμή. Έπειτα από πάρα πολύ ώρα έξαλλος είναι ο Πλατανίτης στον πάγκο. Time out. Κουτούζο, Ζορμπάς, Ρίκη, Αθανασόπουλος και Καλπακίδης, οι 5 φίξ που μείωσαν στους 7, 32-39. Καλαμιώτης, Δημητριάδης, Νεγκρίν, Μπενής και Σασάς
για τους Maniacs που θα περάσουν το κέντρο χωρίς πρόβλημα. Καλαμιώτης, ξεχασμένο εκεί Δημητριάδη που θέλει να περάσει και κερδίζει φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Υπάρχει λάθος του Δημητριάδη, ευκαιρία εδώ για τους Fix, έξυπνα ο Τζος, αφήνει λίγο την μπάλα να κυλήσει για να μην κυλήσουν και πολύ τα δευτερόλεπτα. Τζορμπάς ζητάει και παίρνει την μπάλα. Τζορμπάς με το δεξί αστοχή, μάχη για το rebound, θα το πάρει ο Καλπακίδης. Ρίκη για το μεγάλο σουτ, το βάζει. Σε πολλά, αλλά βάζει το κρίσιμο και η διαφορά πέφτει στις 4. Δημητριάδης κλείστηκε, βρήκε στήριγμα. Μπαινή στην αδύνατη πλευρά. Νεκρίν για την απάντηση. Κόβαλο Νεκρίν, απίστευτο παιχνίδι στο Άρκα. Πανηγυρίζουν οι Μάνιακς. Η διαφορά ξανά στους 7. Ρίκη, Κουτούζος. Νεγκρίν την κρίσιμη ώρα έβαλε ένα τεράστιο σουτ κόντρα στο momentum του αγώνα που ήταν ξεκάθαρα με τους Fix. Για να δούμε τώρα αν έχουν και πάλι τη λύση. Καλπακίδης από μακριά, το βάλε καθώς. Τάσος Καλπακίδης, η διαφορά ξανά στους 4. Μπαινείς τώρα μόνο στο Δημητριάδη, τον ξέχασαν οι Fix και θα σκοράρει. Το συν 6 Maniacs, αν δεν κάνω λάθος, 80 δεύτερα πριν το φινάλε. Ρίκη, Καλπακίδης, ξανά για 3. Αστοχή αυτή τη φορά, ψηλά ο Κουτούζος. Θα πάρει το rebound, θα βάλει και το καλάθι. Μειώνει στους 4. Νεκρίν, και στήριγμα στον Καλαμιώτη και από εκεί στον Μπενί. Δημητριάδης δεν θα βιαστεί και καλά θα κάνει. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Καλαμιώτη στα 5 δευτερόλεπτα από πολύ μακριά. Πάρα λίγο να βάλει ένα τρελό τρίποντο. Τώρα μεγάλη ευκαιρία για τους Fix να πλησιάσουν στο καλάθι. Τζορμπάς, Καλπακίδης προσποιείται. Τζορμπάς μόνος του είχε χρόνο να το ζυγίσει αλλά το χάνει. Αθανασόπουλος πήρε το rebound. Κερδίζει φάουλ. Εδώ είμαστε, 30 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε στις βολές του Αθανασόπουλος, 40-44 μπροστά η Basket Maniacs. Το μάτς πήρε φωτιά στα τελευταία λεπτά με εύστοχα τρίποντα από Ρίκη, Καλπακίδη και Νεγκρίν. Έξω και η δεύτερη, το rebound από ποιον, από κανέναν, η κατοχή παραμένει για τους Fix. Πίτης 14 δευτερολέπτων, ο Κουτούζος θα επαναφέρει. Για ποιον? Για τον Αθανασόπουλο. Ρίκη. Κάνει βήματα. Μουσική 20 δευτερόλεπτα. Οι Maniacs να βάλουν την μπάλα στο παρκέ. Ειδικά θα κάνουν φάουλ. Φίξ. Το τέταρτο. Δεν υπάρχουν πολλές ακόμα. Και τέταρτο προσωπικό του Κουτούζου. Μπαινί στην επαναφορά. Καλαμιώτης. Αμέσως το φάουλ από τον Ζορμπά. Πολλές τώρα για τον Καλαμιώτη, να δούμε πόσο ψύχρεμος θα είναι. Στον Maniacs. Μέσα ακρότη κρύο αίμα. 40-45.
δεύτερη. Το ριμπάουντ από τον Ζορμπά. Θέλουν να επιτεθούν γρήγορα. Κερδίζουν φάουλ. Ακόμα 5. Κουτούζος δεν μπορεί να ευστοχίσει. Μαζεύει ο Καλαμιώτης. Δεν θα εκδηλώσει μοτίβηση η Μάνιαξ. Λήξη της αναμέτρησης. 40-44. Η πρώτη νίκη για τους Basket Maniacs επί των New York Fix.